Ζόρπας και δημοτικός σύμβουλος της Ερμούπολης μας τιμάει επίσης με την παρουσία του. Και από το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Νομού Κυκλάδων, η πρόεδρος του οποίου, η κυρία Δέσποινα Λουκή, δεν μας τιμά απλώς με την παρουσία της, γιατί η προσωπική της συμβολή στην προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης ήταν ξεχωριστή. Και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Η απόψινή εκδήλωση θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η αφετηρία μιας σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων που οι φορείς που την οργάνωσαν θέλουν να συνεχίσουν και παράλληλα είναι μια πρώτης τάξεως πολιτιστική ανταλλαγή ανάμεσα στους δύο νομούς που απαρτίζουν την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, ανάμεσα στους δύο νησιωτικούς κόσμους που αποτελούν το Νότιο Αιγαίο, το Νότιο Ελληνικό Αιγαίο. Η Σύρος από τη μια, η Ρόδος από την άλλη. Η πιανίστα κυρία Μεμνουνέκη Αζίμ γεννήθηκε και κατάγεται από τη Ρόδο. Οι εντυπωσιακές της σπουδές και οι ως τώρα επιδόσεις της στην τέχνη της, στην τέχνη του πιάνου, υπάρχουν καταχωρημένες στο πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας και μια επανάληψή τους εκ μέρους μου απλώς θα ξεπερνούσε και την κανονική διάρκεια της συναυλίας. Απλώς, ως προς την κυρία Μεμνουνέκη Αζίμ, έργα της οποίας, πρωτότυπα, συνθετικά, για σόλο πιάνο θα ακούσουμε απόψε στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ήθελα να σταθώ σε μια λεπτομέρεια του βιογραφικού της που για μένα έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία και που την αγνοούσε ως τη στιγμή που μου απέστειλε το βιογραφικό της. Έχει συνεργαστεί με τον νομικό αλλά και γενικότερα πνευματικό μου μέντορα, όπως στους περισσότερους Συριανούς είναι γνωστό, τον δάσκαλό μου, ομότιμο καθηγητή τώρα της πολιτικής δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Κώστα Μπέι, που παράλληλα είναι και διδάκτορας της φιλοσοφίας, στο έργο του «Η δίκη του Σοκράτη», ως μουσική συνεργάτη στις διάφορες παρουσιάσεις του έργου αυτού στην Ελλάδα και εκτός της Ελλάδας. Και αυτό, το ότι δηλαδή μας συνδέει την κυρία Κιαζίμ και εμένα, ο κύριος Κώστας Μπέις, με κάνει να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος απόψε. Η κυρία Ελευθερία Ζαράκη, υψήφωνος, καλύπτει το πρώτο τραγουδιστικό μέρος του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα κλασικού ή κλασικότροπου τραγουδιού, σημαντικών μεγάλων μας συνθετών, όπως ο Σακελαρίδης και ο Σαμάρας, αλλά και ένα τραγούδι πολύ λιγότερο κλασικό, αλλά που έγινε και μεγάλη διεθνής επιτυχία και που ασφαλώς όλοι το ξέρουμε, «Τα δυο πράσινα μάτια» του Μίμη Κατριβάν. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος το καλύπτει η κυρία Ιωάννα Μελά σε ένα, θα έλεγα, εξαιρετικά εκλεκτικό πρόγραμμα, μια εκλεκτική περιήγηση στον κόσμο του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού. Με Μίμη Πλέσσα, Γιάννη Σπανό
Διονύση Σαββόπουλο, Γιώργο Χατζινάσιο, Ηρακλή Παπακώστα και φυσικά Μάνο Χατζηδάκη. Είναι ένα πρόγραμμα ευρείας καταναλώσεως για το οποίο ευχαριστούμε τις τρεις κυρίες που ήρθαν από τη Ρόδο, η κυρία Μελά έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, αλλά κατάγεται από την Γκάλινο, που ήρθαν λοιπόν από τη Ρόδο, από την άλλη άκρη του Νότιου Αιγαίου, για να μας το προσφέρουν απόψε. Και το χρωστάμε, αυτό το πρόγραμμα, στον άνθρωπο που είχε την ιδέα, που συνέλαβε την ιδέα αυτών των πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων και των ανταλλαγών ανάμεσα στη Σύρα και στη Ρόδο, στον εισαγγελέα εφετών Αιγαίου, κ. Ρούσο Εμμανουήλ Παπαδάκη, μέχρι πρότινος αντισαγγελέα εφετών Δωδεκανήσου. Η απόψινή εκδήλωση, όπως και η ομιλία του κ. Παπαδάκη για τον Πλούταρχο πριν από μερικούς μήνες στο Πνευματικό Κέντρο, αποδεικνύουν πόσο η δικαιοσύνη και μάλιστα η κατά τεκμήριο αυστηρότερη και βλοσιρότερη εκδοχή της μπορεί χωρίς να χάνει ούτε το ελάχιστο μόριο της τόλμης και της αρετής της να γίνεται ανθρώπινη και όμορφη. Με την προσδοκία αυτής της εκπορευόμενης από την δικαιοσύνη ομορφιάς, αυτής της ανθρωπιάς που πρέπει να εκπέμπει η δικαιοσύνη και ας κρατάει ρομφαία, με αυτή την προσδοκία λοιπόν της ομορφιάς και της ανθρωπιάς ξεκινάει η απόψινή μας συναυλία. Ευχαριστώ. Thank you.
Thank you.
σου είχα άντρες. Λαραλάι, λαραλάι, λαρα, 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 λαρα. Οχ, βάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Thank you.
Πανθέ μου. Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα η κουτή Θεέ μου. Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα η κουτή Θεέ μου. Φώτια που σπαρταράει, έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Πρώτη που σε μαθαίνω, πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Μικρού γαλάζιου κρύου.
πως έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μαγείρα μου εσύ σαν την άλλες με την αργή. Thank you.
μάλα μα τέλειος ο σταυρός χωρίς καδένα. Άνοιξε το παράθυρο να μην δροσιά να μην ουμάει. Εμείς κι αλλού κοιμήσαμε κι αλλού κι άλλη ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μην δροσιά να μην ουμάει. Εμείς κι αλλού κοιμήσαμε κι αλλού κι άλλη ζωή μας πάει. Ήτανε χρυσές, χρυσές κι οι αλυσίδες που δέσανε τα νιάτα μας πως δεν τις είδες. Άνοιξε το παράθυρο να μην δροσιά να μην ουμάει. Εμείς κι αλλού κοιμήσαμε κι αλλού κι άλλη ζωή μας πάει. Yeah.
Ένα το σύννεφο χρήσει
Thank you.
ξαναβγάλετε, να μας ξαναβγάλετε, να μας ξαναβγάλετε. Το στερηθήκαμε αυτό. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι είστε ένα από τα καλύτερα κοινά, γιατί... σαν κοινό εννοώ. Συγγνώμη για το λάθος που έκανα. Τραγουδάτε μαζί μας και αυτό ήταν υπέροχο. Μας έκανε να αισθανθούμε πάρα πολύ καλά. Ο τόπος σας είναι πάρα πολύ ωραίος να χαίρεστε, να περνάτε πάντα καλά με υγεία, με τις οικογένειές σας. Όλοι μας φερθήκαν πάρα πολύ ωραία, ειδικά η κυρία Δέσποινα που μας φορτώθηκε σήμερα όλη την ημέρα. Και όλοι όσοι είναι στο θέατρο και εργάζονται, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συλλόγους που μας καλέσανε, δικηγορικό σύλλογο, ιατρικό σύλλογο, τους δικαστικούς επιμελητές. Δεν ξεχνάω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιδιαίτερα τον εκμεριστή της βραδιάς αυτής, τον κύριο Ρούσο Παπαδάκη, στον οποίο οφείλουμε αυτή την ώρα να παίξει τη Φραγκοσυριανή. Θέλω όμως ρυθμό, παλαμάκια, τραγούδι, τα πάντα.